Δύο μπουφάκια. Θα την παλέψω, την μπουφή, Γιώργο. Γιατί η μαμά δεν σου καταίζει. Γιώργο, η μπουφή πώς το βλέπεις. Δες τον μπουφο, θα ζήσει. Θα ζήσει ο μπουφο. Θα κάνει ανάσταση ο μπουφο, Γιώργο. Για δες. Γιώργο. Τι βγάζει, τι βγάζει ο μπουφος. Κάνε μου λιγάκι. Πώς θα βλέπεις τα μπουφάκια, θα κάνουν ανάσταση. Λοιπόν, αύριο είναι η Διεθνή Zoo Lovers Day, δηλαδή η μέρα όσων αγαπούν τους ζωολογικούς κήπους. Και γι' αυτό το λόγο ο κύριος Λεσουέρ θέλει να κάνει σε 50 οικογένειες πολυτέκνων δωρεάν είσοδο εδώ στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο, με προϋπόθεση ο ένας γονιός να είναι άνεργος, έτσι για να βοηθήσουμε. Ναι. Πολύ ωραία. Τι πρέπει να κάνουμε. Είναι η παγκόσμια μέρα. Για τους λάτρεις των ζωικών πάρκων. Υπάρχουν πολλές παγκόσμιες μέρες. Οπότε η είσοδος θα είναι δωρεάν. Αν κάποιος είναι άνεργος. Εάν υπάρχει. Εμείς δίνουμε 50 οικογενειακά εισιτήρια σε πολύτεκνες οικογένειες και να είναι τουλάχιστον ένα από τα μέλη της οικογένειας σε πρόγραμμα ενεργείας. Ωραία, πολύ ωραία. Το καμιλάκι, εντάξει, σηκώθηκε. Είναι παγκόσμια μέρα αυτή, έχουμε διάφορα προγράμματα, ταΐσματα ζώων και διάφορες έτσι δραστηριότητες που είναι πολύ ενδιαφέρουσες. Έχει πάει πολύ ξύλι. Πάρα πολύ ωραία. Το καμιλάκι να δούμε, να καταλάβουμε ότι ζει. Καμιλάκι τώρα. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Σύση το καμιλάκι, βρε. Φίλοι μου, κάνε και καμιά ευχή ακόμα. Γιώργο, εμάς έτσι όπως μας βλέπεις εδώ, θα κάνουμε ανάσταση, μη λες. Εγώ φταίω τώρα. Το κακόμοιρο, το βλέπετε εκεί. Είναι λίγο αδύναμο. Δεν νομίζω να τη βγάλει. Ρε, παιδιά, συγγνώμη. Εν τω μεταξύ, ο Σατανάς καθάριζε το ακουστικό του και έλεγε το βλέπετε, δεν θα τη βγάλει. Και έκανε το καμιλάκι. Έπεσε, ξεράθηκε. Το βλέπεις, να. Μπορείς να ζει. Είναι λίγο αδύναμο. Παιδιά, θα πω εγώ τα ζώδια σημερινή. Το καμιλάκι ζει. Το δεξί το χέρι, θα μελανιάσει. Λοιπόν, παιδιά, 15.000 ευρώ.